Εικόνες που δεν αρμόζουν σε ένα τουριστικό δήμο και στον πολιτισμό του. Χώματα που έχουν υποχωρήσει, υποδομές που έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, περίφραξη που καταστρέφεται και με τα παγκάκια να έχουν πνιγεί στα καλάμια και όχι μόνο. Αυτές τις εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στο επίμαχο σημείο της παραλιακής λεωφόρου, το οποίο έχει υποβαθμιστεί όπως δηλώνουν δημότες. Είναι πάνω στην παραλιακή οδό. Πολλοί τουρίστες έρχονται από εδώ, είτε λόγω του μουσείου είτε λόγω των μαγαζιών. Και αυτό φαίνεται. Και έπειτα πού άλλο να βγούμε? Εδώ είναι το πάρκο, εδώ είναι ο καράβαλος, εδώ είναι τα πάντα. Δηλαδή αυτή η εικόνα είναι μέσα στα μάτια μας συνέχεια. Δεν γίνεται. Τα ξύλα εδώ είναι δίπλα στη θάλασσα, λόγω της αλμύρας χαλάνε. Δεν υπάρχει καμία συντήρηση, δεν υπάρχει κανένας καθαρισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα μαύρα είναι, δεν τα βλέπετε εδώ τι έχει γίνει? Όλη η βρωμιά εδώ έχει έρθει, ας πούμε. Εδώ και πιο κάτω, ας πούμε, τα ίδια πράγματα είναι. Και όλα αυτά λίγα βήματα από τον κόλπο του Δερματά, με τον επίμαχο χώρο περιπάτου, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, να παρουσιάζει αυτή την κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με όλη την υπόλοιπη πόλη, η οποία είναι και αυτή βρώμικη. Δεν διαφέρει καθόλου, ταιριάζει απίστευτα. Θα έπρεπε σίγουρα να συντηρούνται, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο την οτροπία της εναλλακτικής δράσης, να κάνουμε περισσότερα πράγματα κι εμείς σε χώρους τέτοιους που έχουμε καθαρό αέρα, που έχουμε χώρο να περπατήσουμε. Δυσαρέσκεια επικρατεί και για το υπαίθριο γυμναστήριο στην περιοχή του Καράβολα, το οποίο ξυλώθηκε πριν αρκετό καιρό. Το έχουν ξυλώσει, δεν δώσανε την απαραίτητη σημασία που χρειαζόταν, γιατί και αυτό χρειαζόταν κάποια συντήρηση προφανώς. Δεν φτιάχνουμε κάτι και το αφήνουμε στη μοίρα του. Τον Μάιο του 2017, ο τηλεοπτικός φακός είχε καταγράψει το σκουριασμένο υπαίθριο γυμναστήριο, όπου όλα σχεδόν τα όργανα γυμναστικής είχαν καταστραφεί. Υπαίθριο γυμναστήριο, το οποίο δεν αντικαταστάθηκε μέχρι σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στην παραλιακή Αλικαρνασσού, στα Θαλασσινά, καταγράφοντας τις εικόνες που επικρατούν.